Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή μεγάλη εβδομάδα με υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Η φοροτεχνικός Άνδρα Γεράγγελου, η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα και ο εργατολόγος ο Γιώργος Οκουτσούκος. Σε λίγο θα αναλύσουμε τα πάντα για φορολογία, ασφαλιστικό και δάνεια. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ υποδέχεται σήμερα στο Βερολίνο τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, σε μια συνάντηση με έντονο ελληνικό χρώμα. Στην ατζέντα των διαβουλεύσεων περιέχεται και το ελληνικό ζήτημα, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα συζητηθεί και το ζήτημα του χρέους. Στη Μαδρίτη συνέρχεται η τρίτη σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, την οποία συγκροτούν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Μάλτα. Στην ατζέντα της συζήτησης των 7 ηγετών του Νότου είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό, προσφυγικό, το ζήτημα της ασφάλειας, το Brexit και το ζήτημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Τον μηχανισμό εξοδικαστικής ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση ο Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος έκανε λόγο για θετικές προϋποθέσεις ως προς τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας. Ο αρμόδιος Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν εγγυάται τη ρύθμιση των οφειλών κάθε επιχείρησης, καθώς καμία ρύθμιση δεν μπορεί να επιβληθεί ενάντια στη βούληση των πιστωτών. Όπως εξήγησε, παράλληλα, ο μηχανισμός θα επιχειρήσει να δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να διαπραγματευτεί σε μία μόνο διαδικασία με το σύνολο των πιστωτών της. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, γεγονός το οποίο θα μειώνει το διοικητικό κόστος τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους πιστωτές. Ο κ. Παπαδημητρίου διευκρίνησε επίσης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή και του δημοσίου καθώς και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ως πιστωτών με τους ίδιους όρους που συμμετέχουν και οι ιδιώτες πιστωτές. Οικογενειακό εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα εμφανίζουν στην εφορία 2 στα 3 νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, μέσα σε μία πενταετία το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από το 49% στο 64,11%. Αντίθετα, από τα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών εξαφανίζονται οι πλούσιοι. Τα νοικοκυριά που δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ είναι μόλις 132.000. Αυτό σημαίνει ότι εντός μίας πενταετίας χάθηκαν 150.000 εύπορα νοικοκυριά με βάση τις δηλώσεις του 2016. Μόνο από τα εύπορα νοικοκυριά που χάθηκαν, το Υπουργείο Οικονομικών έχασε και φορολογητέα ύλη της τάξης των 9,25 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει 3 δις σε φόρους, όσο δηλαδή αποδίδει ο ένφια. Το αργότερο, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου, πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ισχύουσα νομοθεσία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι η προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2017 είναι η ύπαρξη αποσχόλησης εργασιακής σχέσης του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η-1η του 2017 μέχρι 30η-4η του 2017 ως βάση. Υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Λύση επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς. Το θέμα βρίσκεται στο τραπέζι των συσκέψεων στο επιτελείο της Υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου, σε μια προσπάθεια να διευκολυθούν όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν τα εισοδήματα για την αποπληρωμή του φόρου κληρονομιάς, με αποτέλεσμα πολλές φορές να οδηγούνται και στην αποποίηση κληρονομιάς για να αντιμετωπίσουν το αδιέξοδο. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, εξετάζεται να ενεργοποιηθεί ο νόμος, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου κληρονομιάς με παραχώρηση ακινήτου από τον φορολογούμενο στο δημόσιο. Στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν σκέψεις να τεθεί ένα κατώτατο όριο φόρου κληρονομιάς, πάνω από το οποίο θα μπορεί να ενεργοποιείται το μέτρο, όπως για παράδειγμα για φόρο κληρονομιάς πάνω από 5.000 ευρώ ή και υψηλότερα. Παράλληλα, η βασική σκέψη είναι η αποτίμηση της αξίας του ακινήτου που θα παραχωρηθεί
όπου θα παραχωρεί ο φορολογούμενος να γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Από τις 27 Απριλίου, ημέρα 5η έως 2 Μαΐου, θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου σε όλα τα ταμεία, αναλυτικά, το Δημόσιο, το ΙΚΑΤ και το ΝΑΤ. Θα καταβάλει τις συντάξεις στις 27 Απριλίου. Ο ΟΕ και ο ΓΑΘ θα καταβάλει τις συντάξεις στις 2 Μαΐου. Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 27 Απριλίου και οι επικουρικές συντάξεις στις 3 Μαΐου. Ανοιχτό είναι πλέον το TaxNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ο φοροτεχνικός Θρασίβουλος Μίαρης τόνισε στην εκπομπή μας ποιες είναι οι κύριες αλλαγές στην υποβολή των φετινών δηλώσεων, αλλά και τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Νωρίς άνοιξε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια το σύστημα, αλλά όχι και στην ώρα του. Θέλω να δούμε όμως, Θρασίβουλε, για αυτή την που θα μπορώ να μπω μέσα και να δηλώσω τον ακατάσχετο λογαριασμό. Λοιπόν, κάνοντας, γιατί πολλοί ακόμα και σήμερα έχουμε μια αλλαγή, την οποία τόνισε και ο διοικητής. Η αλλαγή ποια είναι? Ότι θα υπάρχει προτροπή. Δηλαδή, μέχρι τώρα τι ξέραμε? Ότι πηγαίναμε στο αντίστοιχο πεδίο του TaxNet, που ήταν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Εδώ θα υπάρχει προτροπή για δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού. Και να πούμε και δύο σημεία βασικά τα οποία αλλάξανε στις φορολογικές δηλώσεις φέτος. Με βάση τις υποδείξεις του συνήγορου του πολίτη, όσοι σύζυγοι, ο ένας διαμένει και είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ο άλλος διαμένει στο εξωτερικό, μπορούν να κάνουν ξεχωριστή πλέον δήλωση. Επίσης, μέσα στην δήλωση των λογαριασμών, στο IBAN των λογαριασμών για τυχόν επιστροφές οι οποίες θα γίνουν, είχαμε την πρόβλεψη να μπουν δύο λογαριασμοί και όχι ένας μοναδικός που ήταν μέχρι τώρα, ένας για το σύζυγο και ένας για τον υπόχρεο μάλλον και ένας για το δεύτερο μέλος της συμβίωσης. Τη νέα εύχριστη εφαρμογή της παρουσίασε η Εταιρεία Λογιστικών Προγραμμάτων Πρόσβασης. Παράλληλα, η εταιρεία διοργάνωσε σεμινάριο για τους λογιστές που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση εν ώψη της συμπλήρωσης των νέων φορολογικών δηλώσεων. Ευκολότερη τη ζωή των λογιστών κάνει το νέο καινοτόμο πρόγραμμα που παρουσίασε η Εταιρεία Λογιστικών Προγραμμάτων Πρόσβασης. Ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης καταρχάς είναι να παρουσιάσουμε το τελειότερο πρόγραμμα γενικής λογιστικής κατάλληλο για τις εργασίες των λογιστών. Πέρα από αυτό όμως, έχουμε και ένα ειδικό σεμινάριο για αυτούς. Το PBS Δηλώσεις πρόκειται για μια εφαρμογή άμεσα συνδεδεμένη με το ίντερνετ και όχι μια τυπική εφαρμογή που χρησιμοποιείται μόνο από τον υπολογιστή του γραφείου. Οι ιδέες έρχονται από τους πελάτες μας. Είμαστε μια εταιρεία πελατοκεντρική και ο σκοπός μας είναι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες με τον δυνατόν πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην ευχρηστία της εφαρμογής, στην ταχύτητα εκτέλεσής της, όπως επίσης και στις δυνατότητες εξέλιξής της με νεότερες τεχνολογίες. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην εξέλιξή της με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να είναι δυναμικά εξελίξιμη και να προχωράει με τον δυνατόν πιο γρήγορο ρυθμό, αντίστοιχο με τις απαιτήσεις της εποχής. Η πρόσβαση επιδίωξε να απλοποιήσει τα βήματα δημιουργίας των οικονομικών καταστάσεων, διευκολύνοντας τα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Το νέο πρόγραμμα προσφέρει στους πελάτες της πρόσβασης γρήγορη, εύκολη και ακριβή συμπλήρωση όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων. Περιλαμβάνει όλα τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και νέο σχεδιασμένο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου, με αυτόματη ενημέρωση από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο TaxNet για όσα χρόνια πίσω επιθυμούν οι φοροτεχνικοί. Το νέο PBS είναι τόσο εύχριστο, ώστε δεν απαιτεί μεγάλο χρόνο εκμάθησης από τους λογιστές. Εκείνο λοιπόν που επιδιώκουμε να κάνουμε είναι τα παραδοσιακά προγράμματα που όλοι ξέρουμε, τα μεταφέρουμε σε ένα web περιβάλλον, με τέτοιο τρόπο όμως ώστε να επιτραπεί στους ανθρώπους να δουλεύουν όπως δουλεύανε πάντα, αλλά συγχρόνως να έχουν και μια προστιθέμενη αξία, όπως ας πούμε το να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους από οποιοδήποτε σημείο. Να μπορούν συγχρόνως να εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα των δεδομένων, δηλαδή ότι κανείς άλλος δεν θα τα αγγίξει, αλλά και να μπορούν να έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε άλλο σημείο. Δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο ακούγεται, γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε εμπειρία από το cloud, από αυτό που ονομάζουμε cloud. Στην πραγματικότητα είναι ένας απομακρυσμένος χώρος φύλαξης δεδομένων. Για τους λογιστές δεν είναι το ίδιο απλό, γιατί είναι υπεύθυνοι για τα δεδομένα που έχουν και γιατί τα δεδομένα που έχουν μπορεί να επηρεάσουν τις ζωές πολύ δυσάρεστα πάρα πολλών ανθρώπων.
Γι' αυτό και εμείς επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα την ασφάλεια και συγχρόνως τη συνέργεια μεταξύ τους, να τους κάνουμε τη ζωή εύκολη, γρήγορη, αποτελεσματική, να δουλεύουν όπως δουλεύανε πάντα, αλλά να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον που ανήκει σε όλους. Ανήκει σε όλους, προσβάσιμο από όλους, αλλά διαχειριστέο μόνο από αυτούς. Αυτή είναι και η ουσία. Παράλληλα με την παρουσίαση του νέου της προγράμματος, η πρόσβασης διοργάνωσε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για τους λογιστές εν ώψη και της συμπλήρωσης των νέων φορολογικών δηλώσεων. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Αθανάσιος Αφαρίς, τμηματάρχης του Υπουργείου Οικονομίας στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος και ο Ευθύμιος Αναγνώστου, ορκωτός λογιστής. Ιδιαίτερα προσεκτική στη συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι με πολλές πηγές εισοδήματος, τόνισε ο κύριος Αφαρίς. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης της επιχειρηματικής και της αγροτικής δραστηριότητας. Πια υπάρχει μια ενιαία κλίμακα, η οποία όμως διαφοροποιεί αποτελέσματα, γιατί τώρα πια η επιχειρηματική δραστηριότητα προστίθεται στα εισοδήματα από μισθούς συντάξεις και πηγαίνουν σε αυτή την ενιαία κλίμακα. Όταν μιλάμε για πάρα πολλές πηγές εισοδήματος, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν νομίζω οι μισθωτικοί συνταξιούχοι να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι οι ίδιοι κωδικοί όσον αφορά τους μισθωτικούς συνταξιούχους και πια είναι προσυμπληρωμένα τα εισοδήματα που έχουν πάρει μέσα στο 2016, άρα δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι φορολογούμενοι πάντα πρέπει να προσέχουν όλους τους κωδικούς, γιατί ο κάθε ένας κωδικός έχει μια ιδιαιτερότητα. Άρα, ανάλογα με τις πηγές εισοδήματος που έχουν, θα πρέπει να προσέχουν να αναγράφουν αυτοί που δεν είναι προσυμπληρωμένοι βέβαια από το τάξης, θα πρέπει να προσέχουν να αναγράφουν ακριβή στοιχεία. Όπως εξήγησε ο κύριος Αναγνώστου, οι διαφορές που προκύπτουν στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων είναι σε σχέση με το προηγούμενο έτος ελάχιστες. Ιδιαίτερη προσοχή όμως θα πρέπει να δώσουν οι λογιστές των επιχειρήσεων στο σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών. Ιδιαίτερη, θα έλεγα εγώ, σαν ένα άτομο που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχηματισμό των αποθεματικών, σε αυτό το σημείο, στο σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών που θα σχηματίσουν οι επιχειρήσεις, επειδή αφορούν διάφορους νόμους με διάφορες διατάξεις, διαφορετικές διατάξεις ο ένας νόμος με τον άλλον, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν πολλοί φοροτεχνικοί και λογιστές επιχειρήσεων. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το SBC. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Σχεδόν 70.000 Ούγγροι διαμαρτυρήθηκαν εναντίον της δεξιάς κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν ενάντια στη νέα νομοθεσία που προωθεί το κλείσιμο κορυφαίων πανεπιστημίων της χώρας. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δίνουν διπλώματα στην Ουγγαρία χωρίς να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο συμβαλόμενων χωρών. Μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων είναι και το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Τζορτζ Σόρος που εδρεύει στη ΣΥΠΑ. Πέθανε σε ηλικία 46 ετών η πρώην Υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Κάρμεν Τσακόν. Η Τσακόν, που είχε καταγωγή από τη Βαρκελόνη, ήταν Υπουργός Άμυνας από το 2008 έως το 2011 στην κυβέρνηση του Θαπατερό. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει επιβεβαιωθεί, παρότι οι ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι έπασχε από καρδιοπάθεια. Την παρέτηση της Κάθλιν Μακφάρλεν από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ζήτησε από την ίδια ο Λευκός Οίκος. Στην 65χρονη Μακφάρλεν, που είναι πρώην αναλήτρια του Fox News, προσφέρθηκε η θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στη Σιγκαπούρη. Η απομάκρυνσή της γίνεται 3 μήνες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της και 1 εβδομάδα μετά την απομάκρυνση του Στίβ Μπάνον από τη θέση του επικεφαλής στρατηγικής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Νέο μέλος απέκτησε η οικογένεια της Ιρίνα Σάικ και του Μπράντλεϊ Κούπερ. Η Ιρίνα Σάικ, ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της Victoria's Secret, έφερε στη ζωή το παιδί του ζευγαριού που είναι μαζί από το 2015. Ωστόσο, το φίλο και το όνομα που θα δώσουν στο μωρό δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Η είδηση έγινε γνωστή από το αμερικανικό People που αναφέρει ότι η Ιρίνα Σάικ έχει γεννήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες.
Στάση αναμονή στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η Ειρήνη Γεωργιλέα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σοφία, και από μένα. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε στο χρηματιστήριο να υπάρχει πτώση. Ο τζίρος είναι περιορισμένος στα 23 εκατομμύρια και ο γενικός δείκτης στις 681 μονάδες. Γενικά αυτή την εβδομάδα θα είναι περιορισμένες οι κινήσεις, διότι είναι και η μεγάλη εβδομάδα. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, να κοιτάξουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον τραπεζικό κλάδο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε απολύσεις 0,59% και πιο συγκεκριμένα πτωτικά κινείται και η μετοχή της Alpha Bank, απολύσεις και για την Πειραιώς. Επίσης πτωτικά κινείται και η μετοχή της Eurobank 0,17% και βλέπουμε και μία πτώση και στην Εθνική. Πριν κλείσουμε, Σοφία, να ρίξουμε μια ματιά και στις διεθνείς αγορές, και εδώ το κλίμα είναι αρνητικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε απολύσεις να καταγράφουν όλοι οι ευρωπαϊκοί δείκτες. Σοφία. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει λύση και σήμερα θα βρούμε λύση με τη Σάνδρα τη Γεράγελου του φοροτεχνικού μας και τον Γιώργο τον Κουτσούκο, τον εργατολόγο μας. Ξέρεις, δεν θα ξεκινήσω με σένα, Γιώργο, γιατί δεν θα ακούσω ευχάριστα. Θα ξεκινήσω με τη Σάνδρα τη Γεράγελου, διότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε θα σήμερα. Θα ακούσουμε ευχάριστα. Δεν θα ακούσουμε ευχάριστα, αλλά σίγουρα αυτά που θα μας πει ο Γιώργος. Εγώ φοβάμαι για τις περικοπές το μαύρο πρόβατο σήμερα. Γιώργο, εδώ, και αυτό δεν είμαι κάτι ακόμα έτοιμη, γιατί πραγματικά μιλάμε για 16η μείωση στη συντάξη. Έχει χαθεί ο λογαριασμό. Μας παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία οι συνταξιούχοι, ναι, γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή μιλάμε πάντα με νούμερα και ναι, ενημερώνουμε τους τηλεθεατές. Θα κρατήσουμε επιφύλαξη για ό,τι πούμε, γιατί δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί αρκετά πράγματα. Την κατεύθυνση όμως την ξέρουμε. Το συνεπάγεται όμως ότι θα έρθει η νέα μείωση, νέες περικοπές και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Αυτό, Σοφία, φαίνεται πως έχει κλειδώσει. Ναι. Βεβαίως, έχει κλειδώσει. Θα τα δούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο. Ο Σάνδρα Γεράγγελου, κάποιοι είναι πολύ ευχαριστημένοι. Βεβαίως, άνοιξε το σύστημα για τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν ξέρω αν έχουν μεγάλη αγωνία οι φορολογούμενοι να τρέξουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Είχαμε πάντως τα 5 πρώτα λεπτά 100. Ναι, ναι, το είπε ο κύριος Πιτσιλής, το ακούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί οι 100 πρώτοι. Εν πάση περιπτώσει, όντως το σύστημα έχει ανοίξει από την περασμένη Πέμπτη. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα από τους δημόσιους οργανισμούς. Δεν έχουν ανέβει όλες οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Εκκρεμούν ακόμα τόκοι από τράπεζες. Έχουν ξεκινήσει βέβαια να αναρτώνται. Δεν έχει οριστικοποιηθεί όμως η διαδικασία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κάποιος και να θέλει αυτή τη στιγμή ίσως να μην καταφέρει να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Η προθεσμία που έχουμε θα είναι μέχρι 15 Ιουλίου, χωρίς όμως να έχει νομοθετηθεί και αυτό. Μένει να νομοθετηθεί. Κανονικά ο νόμος λέει ότι είναι μέχρι τις 30 mm-hmm. Απριλίου, εφόσον βέβαια το σύστημα είχε ανοίξει από 1ης Φεβρουαρίου. Μένει να τα δούμε αν θα είναι και καταληκτική τελικά αυτή η ημερομηνία ή αν θα πάμε και σε άλλη παράταση. Θέλω να πιστεύω ότι θα κυλήσουν ομαλά και δεν θα χρειαστούν περαιτέρω παρατάσεις. Εμείς πολύ αναλυτικά σήμερα θα βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές, γιατί θέλουμε να προσέχουν να μην κάνουν λάθη, γιατί τα λάθη τα πληρώνουμε δυστυχώς πολύ ακριβά. Τι πρέπει να προσέξουμε, κάποιους κωδικούς που πρέπει και κάποιες παγίδες για να μην βρεθείτε αντιμέτωποι λοιπόν με αυτά τα λάθη. Όταν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δούμε τους νέους κωδικούς στο έντυπο Ε1, αναλυτικά, Σάνδρα μου, να δούμε τι συμπληρώνουμε και θα ξεκινήσουμε. Έχουμε ένα νέο κωδικό, θα τον δούμε και στην κάρτα μας σε πολύ λίγο. Είναι ο 021022. Ακριβώς. Να πούμε ότι η κωδική φέτος είναι κυρίως τεχνική, δεν είναι τόσο πολύ κωδική ουσίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τους νέους mm-hmm. κωδικούς. Ο 021-022 συμπληρώνεται από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Mm-hmm. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του κωδικού είναι για να λάβουν οι φορολογούμενοι αυτοί το αφορολόγητο ή αλλιώς την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ. Μάλιστα.
Η έκδοση αυτή, να τονίσουμε και να πούμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, στον Ανδρόγυνο, είναι και για τον καθένα ξεχωριστά. Ακριβώς. Δεν είναι και για τους δύο η έκδοση των 1.902 ευρώ. Το αφορολόγητο υπολογίζεται ατομικά, όπως ακριβώς και η εκαθάριση του φόρου. Να διευκρινίσουμε ότι έκπτωση φόρου, άρα και αφορολόγητο, έχουν μόνο μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγροτικά εισοδήματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν εισοδήματα από ενίκεια, φυσικά δεν έχουν αφορολόγητο, άρα δεν υπάρχει και έκπτωση φόρου. Και να πούμε ότι για τη χρήση του 2016, όσοι δικαιούνται αφορολόγητο θα το έχουν ούτως ή άλλως χωρίς να απαιτεί την προσκόμιση των αποδείξεων όπως γινόταν παλιότερα. Συνεχίζουμε με την επόμενη κάρτα μας και βλέπουμε ένα νέο κωδικό, είναι ο 037038. Συμπληρώνεται μόνο από το κατά επάγγελμα αγρότες. Και αυτός ο κωδικός αφορά στο αφορολόγητο. Άρα, όποιος είναι κατά επάγγελμα αγρότης, θα πρέπει να το συμπληρώσει προκειμένου να έχει το αφορολόγητο στα εισοδήματά του. Πάμε σε ένα νέο κωδικό, είναι ο 011 και ο 012, αφορά βουλευτές και ευρωβουλευτές που διαθέτουν ποσά της αποζημίωσης ή των συντάξεων στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων. Έχει γίνει μια φασαρία με αυτόν τον κωδικό. Προνομιακός κωδικό. Ναι, έχει γίνει μια φασαρία με αυτόν τον κωδικό. Ο κωδικός αυτός ήταν παλιός, έχει άλλαξει η χρήση του όμως. Το χρησιμοποιούσαμε προκειμένου να πληρωθεί το 8% της φοράς αλληλεγγύης. Αυτό το 8% έχει καταργηθεί, παραμένει όμως ο κωδικός προκειμένου να μην φορολογηθούν τα ποσά των αποζημιώσεων. Πάμε να δούμε δύο κωδικούς οι οποίοι έχουν καταργηθεί. Καταργήθηκε ο 007-008, τον συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Εδώ είχαμε ένα επιπλέον 30% στο φορολόγητο. Καταργείται αυτός ο κωδικός, άρα ανεξαρτήτως του αν κατοικούμε σε ένα νησί με 3.100 κατοίκους, το αφορολόγητο ή αλλιώς η έκπτωση φόρου θα κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100. Καταργήθηκε και ο κωδικός 011-012, αφορούσε όσους επιβαρύνονταν. Είναι αυτό που είπαμε, είπαμε πριν από λίγο. Ότι καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης, παραμένει όμως ο κωδικός για να μην φορολογηθεί η αποζημίωσή τους. Αυτά είναι, πρέπει να τα αναφέρουμε λοιπόν, χωρίς να τα σχολιάσουμε. Πάμε σε ένα νέο κωδικό λοιπόν που βλέπουμε, είναι ο 395-396, δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων, συνταξιοδοτικών συμβολίων που καταβάλλονται από λαδοπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, Σάνδρο. Ουσιαστικά από ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού που έχουμε λάβει κάποια αποζημίωση, θα πρέπει να συμπληρωθεί στο συγκεκριμένο κωδικό, νέος κωδικός και αυτός, δεν υπήρχε στις παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις, τα έντυπα. Συνεχίζουμε με τον επόμενο κωδικό που είναι ο 111-112, όπου στον κωδικό αυτό διαβάζουμε οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθηση ακινήτων. Εάν εγώ λοιπόν νοικιάζω ένα κίνητο και το υπεκμισθώνω σε κάποιον τρίτο, θα πρέπει σε αυτούς τους κωδικούς να συμπληρώσω το ενίκιο που εισπράττω εγώ από την υπεκμίσθωση. Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή. Μετά βεβαίως θα πάμε και να δούμε τι γίνεται και με τα ανίσπρακτα ενίκια. Άλλο κομμάτι, αλλά πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Συνεχίζουμε με τον επόμενο κωδικό μας, είναι ο νέος κωδικός 115-116. Θα συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους άνδρα μου που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση υγεών γης. Είναι ο αντίστοιχος κωδικός του 111 και 112. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν είναι για ακίνητο, είναι εφόσον εγώ υπεκμισθώνω γη, για παράδειγμα ένα αγροτεμάχιο. Το εισόδημα λοιπόν που εισπράττω από την υπεκμίσθωση θα πρέπει να το συμπληρώσω στον 115-116. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το επίδομα ανεργίας στον κωδικό 661-662. Ο κωδικός αυτός αφορά όσους έπραξαν επιδόματα ανεργίας. Εκτός από το επίδομα ανεργίας του ΑΕΔ, περιλαμβάνονται και τα επιδόματα ανεργίας που χορηγούν το Ταμείο Ναυτικών, το Ταμείο Δημοσιογράφων, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ κτλ. Νέος κωδικός λοιπόν που αφορά μόνο το επίδομα ανεργίας, ενδεχομένως θα είναι προσυμπληρωμένος, γιατί για τις προηγούμενες χρονιές το επίδομα ανεργίας ήταν προσυμπληρωμένο. Προστίθονται όμως και τα δύο νέα ταμεία, τα οποία και αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά αρχεία με τα ποσά των επιδομάτων που έχουν χορηγήσει μέσα στο 2016. Νέος κωδικός είναι ο 421 και ο 422, όπου στον κωδικό αυτό θα συμπληρωθούν τα ενίκια που καταβάλλονται σε ιερές μονές του Αγίου Όρους. Ο σκοπός του κωδικού αυτού είναι να επιβαρυνθεί με το χαρτόσημο μόνο ενοικιαστής και όχι ο ιδιοκτήτης, που είναι οι μονές του Αγίου Όρους.
Νέος κωδικός είναι ο 055 και ο 056. Είναι ο κωδικός αυτός ενδιαφέρει όσους χρηματοδότησαν το 16 πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό. Τώρα εδώ δεν ξέρω βέβαια ποιος θα συμπληρώσει τον κωδικό. Το κωδικό αυτό. Πάντως, για όποιον ανήκει σε αυτή την κατηγορία και έχει χρηματοδοτήσει κάποιο κόμμα, έχει το δικαίωμα μέχρι 20.000 ευρώ να τις εκπέσει από το φορολογητέο του εισόδημα. Αφαιρείται δηλαδή όλο το ποσό, μέχρι πάντα τις 20.000 ευρώ, από το συνολικό του εισόδημα. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε και την επόμενη κάρτα. Είναι ο νέος κωδικός 057-058. Θα συμπληρωθεί λοιπόν από όσους έχουν χρηματοδοτήσει υποψήφιο ή και αιρετό, αντιπρόσωπο της Βουλής, των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντίστοιχα, εδώ μπορεί κάποιος να έχει χρηματοδοτήσει, όπως αναφέρει και ο κωδικός, κάποιον βουλευτή. Το ποσό εδώ που μπορεί να αφαιρέσει είναι μέχρι 5.000 ευρώ. Βέβαια, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και εδώ από την εκπομπή ότι αυτό είναι το οξύμορο, ότι ουσιαστικά ένας φορολογούμενος αδυνατεί να έχει εκπτώσεις φόρου, γιατί οι περισσότερες φοροαπαλλαγές έχουν καταργηθεί. Η μόνη σημαντική φοροαπαλλαγή που έχει είναι τα ιατρικά έξοδα και αυτά με προϋποθέσεις. Θα πρέπει να είσαι πολύ βαριά άρρωστος για να μπορέσει να έχεις μια πολύ μικρή έκπτωση φόρου. Και καλείται αυτή τη στιγμή κάποιος ο οποίος θα χρηματοδοτήσει ένα κόμμα ή ένα βουλευτή να αφαιρέσει όλο το ποσό από το φορολογητέο του εισόδημα. Ο κωδικός 049 είναι ανενεργός, είναι για τις αποδείξεις. Είναι οι αποδείξεις, παραμένει σαν κωδικός στο έντυπο, αλλά συνεχίζει να είναι ανενεργός. Όσοι δικαιούνται το αφορολόγητο, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγροτικά εισοδήματα, θα έχουν ούτως ή άλλως το αφορολόγητο, χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσουν ποσό αποδείξεων. Συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται με το IBAN, ότι δίνει τη δυνατότητα σε κάθε σύζυγο ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης να δηλώσει το δικό του IBAN. Είναι ένα καινούριο στοιχείο ακόμα στα έντυπα. Μάλιστα. Η σύζυγος ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης θα μπορεί να συμπληρώσει δικό της IBAN. Ακόμα και αν το εκαθαριστικό είναι χρεωστικό, οι λογαριασμοί αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικούς συμψηφισμούς φόρων. Αν δηλαδή κάποια στιγμή εγώ έχω να πληρώσω 100 ευρώ και έχω μια επιστροφή 200 ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός για να πιστωθεί η επιστροφή. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρω γιατί τα πόσο θα γίνει. Μόλις ήρθανε μηνύματα, τι γίνεται με τις επιστροφές, θα μου πεις σε λίγο, γιατί σου λέει οι επιστροφές ακούμε, συμψηφισμούς βλέπουμε, αλλά τα χρήματα στην πράξη, δεν βλέπουμε. Ακόμα και τώρα, ο ένας σύζυγος όταν έχει επιστροφή φόρου θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει IBAN προκειμένου να μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορολογούμενοι που ακόμα δεν έχουν λάβει τις επιστροφές τους, ακόμα και από το 2015. Θα πρέπει να επισκεφθούν την εφορία, να κάνουν μία αίτηση για την επιστροφή τους και φυσικά θα περιμένουν να μπουν στο λογαριασμό. Πάμε να κλείσουμε με το Ε3. Απαιτεί τη διόρθωση του ΚΑΔ πριν την υποβολή του Ε3. Το 2008 είχαμε μία ανανέωση των κωδικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν όμως πολλοί που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν είχαν κάνει την αντιστοίχηση των παλιών με τους νέους ΚΑΔ. Αν δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να υποβάλουν το Ε3 τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να το διορθώσουν, να κάνουν την αντιστοίχηση και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Και θα ολοκληρώσουμε με την εκαθάριση, όπου παρέχεται δυνατότητα ξεχωριστής εκαθάρισης για τους συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία, Σάνδρα μου. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα, παρά το γεγονός ότι τεχνικά έχει λυθεί το θέμα του να είναι ο σύζυγος στο εξωτερικό και η σύζυγος εδώ στην Ελλάδα, νομοθετικά δεν έχει λυθεί. Αυτή τη στιγμή ο νόμος δεν επιτρέπει τη διαφορετική φορολογική κατοικία στους συζύγους. Δηλαδή, για να μεταφερθεί κάποιος στη ΔΟΕ κατοίκων εξωτερικού, θα πρέπει η σύζυγος και τα παιδιά να είναι μαζί στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορεί να μεταφερθεί. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι το οποίο θα λυθεί και νομοθετικά μέσα στο επόμενο διάστημα. Άρα και αυτός ο κωδικός νομίζω ότι δεν θα συμπληρωθεί από πολλούς φορολογουμένους φέτος. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με τα τεκμήρια και πώς βεβαίως μπορείτε να τα καλύψετε. Θα δούμε, έχουμε αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές. Γιώργο Κουτσούκο, προσπαθώ να το πάω, αλλά θα δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των συντάξεων. Θα δούμε σε τι ποσοστό θα φτάσουν οι μειώσεις. Τι γίνεται λοιπόν όσοι έχουν υποβάλει τη συνταξιοδότηση μέχρι 13 Μαΐου, τι γίνεται σε αυτούς που είχαν υποβάλει νωρίτερα. 875-5000-878. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Υπάρχει λύση για φορολογία ασφαλιστικό και βεβαίως κόκκινα δάνεια με τους καλύτερους κάθε απόγευμα εδώ στο στούντιο του SBC. Γιώργος Κουτσούκος, Άνδρα Γεράγγελου και η αγαπημένη μας Αριάδνη Νούκα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, στο SBC, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πριν από λίγο ξεκινήσαμε και σας δείξαμε τι πρέπει να προσέξετε στο έντυπο Ε1 σχετικά με τους νέους και τους παλιούς κωδικούς, γιατί τα λάθη τα πληρώνουμε πολύ ακριβά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και με την Αριάδνη, γιατί πολλά ακούμε. Τι γίνεται με τα δανειά μας, ακούμε για τα ξένα funds, ακούμε βεβαίως τι θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ και εξοικονομώ κατήγορα. Θα μας τα πει όλα αναλυτικά η Αριάδνη, όμως θα πάμε τώρα, Γιώργο μου, Καλησπέρα Αριάδνη Νούκα, δεν ξέρω αν σου έχουν βάλει ακόμα το μικρόφωνο, γι' αυτό λοιπόν περίμενα για να σε ακούσω. Γιώργο μου, καλώς, κακώς, από εδώ το πηγαίνω, το καθυστερώ από πατάτα εδώ. Της διαπραγμάτευσης. Το λέγαμε, δεν έχει μόνο. Λέγαμε ότι θα έχουμε γενικά και ο επανυπολογισμός, όπως και με την προσωπική διαφορά που θα μας πεις αναλυτικά τι γίνεται. Θέλω να δω, γιατί μιλάμε για την 16η περικοπή στις συντάξεις. Άρα θα μας πεις λοιπόν, αυτή η περικοπή που έρχεται, ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι και βεβαίως καλά, κερδισμένοι από περικοπή αποκλείεται. Δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί τα ποσοστά των μειώσεων. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε όλοι περιπλακεί σε ένα φαύλο κύκλο γύρω από το κομμάτι των συντάξεων, γιατί φαίνεται πως δεν έχει πραγματικά stop αυτή η κατάρρευση και αυτή η ανέρεση της ανταποδοτικότητας με βάση το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ασφαλισμένοι έχουν αποδώσει τόσες πολλές εισφορές και η απόδοση πραγματικά είναι μηδαμινή. Πλέον έχουμε να κάνουμε με διάφορα ζητήματα. Λέγαμε προσφάτως για το όριο των 1.300 ευρώ το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής λοιπόν. Σύνταξης. Ότι ήταν πάνω από 1.300 ευρώ λέγαμε ότι θα περικοπεί. Ότι είναι κάτω από 300 ευρώ, ότι θα υπάρχει κάποια προσωπική διαφορά. Φαίνεται ότι το όριο αυτό μετακινείται μάλλον προς τα κάτω. Επομένως, θα υπολογίζεται ένα πιο χαμηλό άθροισμα, το οποίο ενδεχομένως να είναι στη βάση των 1.000 ευρώ. Άθροισμα, δηλαδή, κύριας και επικουρικής. Μιλάμε, τα 1.300 που αναφέρουμε είναι το μεικτό ποσό. Άρα, μιλάμε είτε 1.050, 1.070 είναι το καθαρό ποσό, λοιπόν. Άρα, όταν λέμε πλαφόν στα 1.000 ευρώ, εννοούμε το μεικτό ποσό 1.000 ευρώ. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για το μεικτό, όμως θεωρώ ότι μάλλον θα μπει ως κανόνας το μεικτό ποσό και δηλαδή θα μιλάμε για ένα καθαρό ποσό το οποίο θα είναι πιο κάτω από τα 1.000 ευρώ. Ίσως κινηθούν σε αυτή τη λογική. Πάντως είναι γεγονός ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν άθροισμα πιο πάνω από τα 1.000 ευρώ, άθροισμα κύριας και επικουρικής, είναι αυτοί που θα δουν και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις προσωπικές διαφορές. Μειώσεις οι οποίες μπορεί να κυμανθούν από 20% και να φτάσουν ακόμα και το 50% της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θίγονται πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί με αρκετά έτη ασφάλισης, δηλαδή αισίως είχαν συμπληρώσει τα 35 χρόνια και είχαν και έναν υψηλό μέσο όρο αποδοχών. Αυτοί ενδεχομένως να δουν αρκετά μεγάλες μειώσεις και να υπάρχει μια αισθητή πραγματικά διαφορά στο ποσό το οποίο λαμβάνουν σήμερα και σε αυτό το οποίο θα λάβουν μάλλον το 2019, όπου θα έχει δρομολογηθεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταβάλει πολύ υψηλές εισφορές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και τους λέμε ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει ένα πλαφόν των 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, σου λέει έχω πληρώσει τόσες υψηλές εισφορές για να μου δώσεις μία σύνταξη η οποία το άθροισμά της με το ζόρι θα φτάνει λοιπόν τα 1.000 ευρώ. Άρα καταλαβαίνεις δηλαδή ότι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό για μία μείωση. Για να μιλήσουμε και με αριθμούς συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν συμπληρώσει 35 ετία με έναν πολύ ικανοποιητικό μέσο όρο αποδοχών και ήδη και οι συντάξεις τους κυμαίνονταν με άνεση στα όρια των 1.300 και 1.400 ευρώ. Οι συντάξεις τους θα μετατοπιστούν σε τέτοιο σημείο ενδεχομένως που είτε να κινούνται οριακά πάνω από τα 1.000 ευρώ ή ακόμα και να πέσουν κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ. Μπορεί να δούμε τέτοιες περιπτώσεις. Να ξανατονίσουμε ότι ακόμα δεν έχουν παγιωθεί τα δεδομένα, γιατί περιμένουμε την ομοθέτηση όλων αυτών που έχουν συμφωνηθεί. Όμως
φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι εκείνοι οι οποίοι προστατεύονται είναι αυτοί που είχαν λίγα έτη ασφάλισης, μέχρι παραδείγματος χάρη 25 ετία, είχαν χαμηλές αποδοχές, mm-hmm. οπότε εκείνοι ενδεχομένως να επηρεαστούν σε ένα ποσοστό της τάξης του 6 με 10%. Οι πολύ μεγάλες μειώσεις που θα κυμαίνονται, θα ξεκινάνε από 20-25%. 25%, αλλά το θέμα είναι ότι και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των 486 ευρώ, για παράδειγμα, σίγουρα θα έχουν και αυτοί μία μείωση γύρω στο 15%. Ενδεχομένως να είναι μικρότερη μείωση, γιατί είναι και ο πυρήνας εκείνων των συνταξιούχων που πρέπει πάση θυσία να μείνουν προστατευμένοι. Και κατά τα εξαγγελθέντα, βέβαια, και τη κυβέρνηση. Αν έχουν μικρότερο, Γιάννης Γιαννάκης, λοιπόν. Να μην ξεχνάμε ότι κυρίως η κυβέρνηση τόνιζε ότι πρέπει να προστατευτούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Η κυβέρνηση τόνιζε ότι δεν θα υποστούν καμία περικοπή, αλλά τέλος πάντων τώρα μιλάμε φαίνεται για τα ποσοστά. Φαίνεται όμως ενδεχομένως το μαχαίρι να μπει πιο βαθιά ακόμα και μάλιστα. Ακόμα και αυτές οι κατηγορίες να επηρεαστούν. Θα το δούμε όμως. Πριν περάσω στον κύριο Ηλία που περιμένει, θέλω να πάρω και ένα πρώτο σχόλιο από την Αριάδνη Τινούκα, γιατί και το κομμάτι των δανείων είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και σας απασχολεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, Αριάδνη μου, και τι να πούμε αν είμαστε τυχεροί ή να μείνουμε στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, και αν είναι τυχεροί και πόσες βιώσιμες επιχειρήσεις θα μπουν και αν τελικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και θα μας τα πείσει βεβαίως και πολύ αναλυτικά. Αλλά εκεί που θέλω να μείνω, γιατί πραγματικά τα λες τα πράγματα έτσι όπως είναι και έξω από τα δόντια, γι' αυτό σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε και εμείς και όλοι οι τηλεθεατές. Είναι τι γίνεται με αυτά τα ξένα funds. Ακούσαμε πολλά. Ακούσαμε μέχρι και για προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας τα πεις όλα αναλυτικά, γιατί τα γνωρίζεις καλύτερα από όλους. Και έτσι θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εντάξει, τα funds είναι εδώ, το ξέρουμε. Πλέον έχουν δοθεί 2 άδειες, αναμένονται οι άλλες 5 άμεσα. Και φυσικά τα δάνεια έχουν πακετοποιηθεί και είναι έτοιμα να πουληθούν στα funds σε τιμές κοψοχρονιάς. Έρχεται ο εξοδικαστικός, θα γίνει ακόμη μια προσπάθεια μήπως και νομοθετηθεί αυτή τη φορά το δικαίωμα προτεραιότητας του δανειολήπτη έναντι των κερδοσκόπων, για να έχει έναν λόγο τέλος πάντων στο δάνειό του. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα περάσει. Είναι η προτελευταία ευκαιρία που έχουμε και μια τελευταία όταν θα έρθει. Πότε θα καούμε, δεν ξέρω. Θα καούμε, θα πρέπει να τα αφήσουμε για να καούμε. Εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, δεν τα αφήνουμε όμως, το πολεμάμε, το παλεύουμε. Και δεν πρέπει να το αφήσουμε. Σαφώς. Mm-hmm. Τώρα, το θέμα με την επιδότηση από το ΕΣΠΑ με το εξοικονομώ κατοίκων γίνεται το εξής. Είχα μια πληροφορία από μέλος του Κοινοβουλίου, έτσι, ο οποίος μου είπε ότι το σχέδιο είναι αυτό, δηλαδή να πάρουν τα funds στα δάνεια και από εκεί και πέρα να μπουν και να επιδοτηθούν μέσα από το εξοικονομώ κατοίκων. Αυτό είναι τραγικό καταρχήν. Βέβαια, έτσι όπως είναι το νομοθέτημα του εξοικονομώ κατοίκων, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να επιδοτηθεί εάν δεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού και να παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο. Έχει τέλος πάντων κάποιες διαβαθμίσεις, να μην τα εξηγούμε τώρα αυτά. Το θέμα είναι ότι πολύ απλά σε αυτή τη χώρα, με μια νομοθετική ρύθμιση, μπορεί να το πας χωρίς οικογενειακό εισόδημα και να το πας με τετραγωνικά κατοικίας. Δεν μπορούσε να γίνει και μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση. Φυσικά να προσαρμοστεί. Λοιπόν, φωνάζουμε για να μην προσαρμοστεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι τραγικό να πάρουν και τα δάνεια να επιδοτηθούν και από πάνω. Εντάξει, είναι πολύ. Ναι. Ή μπορεί, έτσι όπως το σκεφτόμουν, πώς μπορεί να γίνει αυτό, ή με νομοθετική ρύθμιση να βγουν τα κριτήρια, τα οικονομικά, τα οικογενειακά εισοδήματα, ή να τα πάρουν τα δάνεια, τα funds, και βγάζοντας σε μίσθωση αυτά τα κίνητα, έτσι, να βάλουν τέλος πάντων ότι ο μισθωτής δικαιούται να επιδοτηθεί για να κάνει κάποιες αλλαγές και να παίρνονται υπόψη τα κριτήρια του μισθωτή. Τρόπους, άμα θέλουν να βρουν, βρίσκουν. Το θέμα είναι να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί θα είναι τραγικό να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, εμένα η άποψή μου είναι σταθερή. Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν? Θα μου πεις τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη στιγμή και στην παρούσα φάση, τώρα που συζητάμε για το κομμάτι των δανείων. Τι πρέπει να γίνει, ποιο είναι το επόμενο βήμα, λοιπόν, τι λύση υπάρχει για να μην φτάσουμε σε όλα αυτά τα τραγικά σενάρια που πριν από λίγο μας είπες. Ύστερα από τον κύριο Ηλία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Ηλία. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω το ποιος είναι αρμόδιος, έτσι, από το. Κάντε την ερώτησή σας, θα σας πούμε εμείς. Στη διάρκεια του γάμου αποκτήσαμε 2 ακίνητα. Είναι ισόγειο, το κάθε ένα είναι ισόγειο και πρώτος όροφος. Έχουμε και τα 2, έχουμε εξιδιαιρέτω από 50% έκαστος. Έχουμε χωρίσει, διαζύγιος υπάρχει. Η περιουσία δεν έχει χωριστεί. Ένα εκ τα 2 τα ακίνητα το νοικιάζει ο ένας
εκ των δύο και παίρνει τα νίκια. Εγώ όμως πληρώνω έμφυα και για το νίκιο το ένα, για το ακίνητο το ένα, το οποίο είμαι εξιδιαίρετο του 50%, το οποίο δεν έχει ούτε φως, ούτε νερό, ούτε τηλέφωνο. Ούτε κλειδιά έχω να πω. Γιατί δεν έχει μοιραστεί η περιουσία. Στο άλλο, εκμεταλλεύεται ο άλλος, η σύζυγος, και παίρνει το ενίκη, το οποίο εκεί πληρώνω πάλι και εκεί πληρώνω 50%, το οποίο δεν έχω πάρει απολαυές από το νίκη. Εγώ πώς μπορώ να δικαιολογήσω στην εφορία, τουλάχιστον αφού δεν εισπράττω, δεν πληρώνομαι από πουθενά. Ναι, μπορεί να είμαι εξιδιαιρέτου, δεν έχει ξεχωριστή περιουσία. Ποια είναι του Μιανού, ποια είναι του Παρνού. Πώς γίνεται να πληρώνω μόνο και να μην πληρώνω. Βοηθήστε με. Μάλιστα, ελάτε να τα δούμε. Ελάτε να τα δούμε εδώ αναλυτικά τι γίνεται, Αριάδνη μου. Δικαιούται ο άνθρωπος από τη στιγμή που είναι ιδιοκτήτης κατά 50% το μίσθωμα του 50%, έτσι ώστε να παίρνει αυτά τα χρήματα και να πληρώνει το ένφια. Να κάνει μία δήλωση εξώδικη προς τον μισθωτή, έτσι. Και να του πει ότι από εδώ και πέρα αυτός είναι ο λογαριασμός μου, από εδώ και πέρα το 50% του μισθώματος θα το βάζει μέσα στο δικό μου τραπεζικό λογαριασμό. Πάντως στην εφορία σωστά τα δηλώνει και πρέπει να δηλώνει τα μισθώματα ως συνιδιοκτήτης του ακινήτου. Κύριε Ηλία... εγώ δεν εισπράττω τίποτα. Αυτό λέμε, να αρχίσετε να εισπράττετε. Οι σύζυγοι, οι οποίοι είμαστε χωρισμένοι με διαζύγιο, και εκείνη φρόντισε και τον νίκιασε και παίρνει αυτά. Δεν έχει σημασία που τον νίκιασε. Εσείς με ένα εξώδικο που θα κάνετε στον μισθωτή, θα τον καλέσετε από εδώ και πέρα το 50% του μισθώματος, όσο είναι το ιδιοκτησιακό σας μερίδιο, να το καταβάλει σε εσάς, σε ένα συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό που θα του δώσετε. Και έτσι θα πάρετε από εδώ και πέρα τα χρήματα αυτά εσείς σε δικό σας τραπεζικό λογαριασμό. Μα ακόμα και το μισθωτήριο οφείλουν να το κάνουν και τα δύο μέρη. Ναι, σαφώς. Και οι δύο σύζυγοι. Ακόμα και αν έχουν χωρίσει, από τη στιγμή που είναι και οι δύο ιδιοκτήτες, και το μισθωτήριο πρέπει να είναι κοινό. Είναι υποχρεωμένο να τα δηλώνει στην εφορία, ακόμα και αν δεν εισπράττει, και βέβαια πρέπει να ακολουθήσει την νομική οδό για να τα εισπράττει. Κύριε Ηλία, καταλάβατε αυτό που σας είπε και η κυρία Νουγκοκίνη. Μια τελευταία ερώτηση. Και στο άλλο το ακίνητο, το οποίο δεν έχει ούτε φως, ούτε νερό, ούτε τηλέφωνο, ούτε κλειδιά δεν έχω να μπαίνω μέσα. Θα πληρώνω έμφυα γι' αυτό. Αναγκαστικά. Προφανώς. Αναγκαστικά. Σε αυτό δυσικώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε ούτε να σας βρούμε τη λύση. Αυτά είναι κάτι το οποίο μπορείτε να λύσετε μεταξύ σας. Δεν μπορούμε να βρούμε σε αυτό τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάντα ένα πρόβλημα γεννάει πολλές και βεβαίως βρίσκουμε αρκετές λύσεις, αλλά από την άλλη, ξέρετε, και φορολογικά. Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει, Σοφία, εντάξει τώρα. Έχουν διαταραχθεί τα πάντα και λόγω της οικονομικής κυρίας. Με αφορμή, Σάντρα μου, την ερώτηση του κυρίου για το κομμάτι των ενοικίων, θέλω να μείνω λίγο στα ανίσπρακτα ενοίκια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε στο κομμάτι των δηλώσεων και βέβαια θα μας πει και η Αριάδνη Νούκα πώς πρέπει να κινηθούμε νομικά. Πάμε να δούμε όμως τι πρέπει να κάνουμε, Σάντρα μου. Όποιος λοιπόν για τη χρήση του 2016 είχε ανίσπρακτα ενίκια, θα πρέπει πριν την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, προκειμένου να ενεργοποιηθούν και κωδικείο που θα δηλώσει τα ποσά των ανίσπρακτων ενοικίων, θα πρέπει να κινηθεί νομικά και μάλιστα αντίγραφα της διαδικασίας που έχει ακολουθήσει θα πρέπει να τα υποβάλει και στην αρμόδια ΔΟΗ. Πολύ μεγάλη προσοχή πριν την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Τώρα, το αν συμφέρει να ακολουθήσει την νομική οδό ή να περιμένει εσπράξτε ενίκια είναι άλλο κομμάτι. Όταν μιλάμε για ένα μικρό ποσό ανίσπρακτων ενοικίων, ίσως να πρέπει να περιμένει για κάποιο διάστημα, αν υπάρχει και προοπτική φυσικά να εισπράξει τα ενοικιά του. Αν μιλάμε για μεγάλο ποσό, σαφώς θα πρέπει να κινηθεί νομικά, προκειμένου να μην φορολογηθεί για εισοδήματα τα οποία δεν έχει εισπράξει. Γιατί διστάζουν να εμπλακούν σε μια δικαστική διαμάχη και σου λέει, κάτσε να περιμένω. Σοφία, δεν είναι ότι διστάζουν. Καταρχήν ο κόσμος δεν έχει χρήματα για δεν να εμπλακεί σε μια. Δεν ήθελα να το πω έτσι, αυτό, και αυτή είναι η αλήθεια, Αριάδνη. Ναι, είμαι λίγο μη. Λοιπόν, δεν έχει χρήματα να εμπλακεί σε δικαστήρια. Πέρα από αυτό, δεν ξέρει, πρέπει να γίνει μια έρευνα αν υπάρχει περιουσία στον μισθωτή. Αν δεν έχει περιουσία ο μισθωτής, ακόμη και μια δικαστική απόφαση να βγάζει, θα την κορνιτσώσει στον τοίχο και θα την κοιτάς. Δεν θα κάνεις τίποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να πάει στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν, μία λύση είναι το να δηλωθούν, να εκχωρηθούν έτσι, στην εφορία. Εκχωρούνται, φαντάζομαι, ακόμη. Καταργήθηκε αυτό. Α, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Μια αγωγή έστω στον ενοικιαστή, προκειμένου να μην δηλώσουμε τα ανίσπρακτα ενοικία. Τώρα, το αν
θα ευδοκιμήσει. Το αν θα εισπράξει ποτέ τα ενοικιά του είναι άλλο θέμα. Αλλά τουλάχιστον να μην φορολογηθεί για εισόδημα τα οποία δεν έχει εισπράξει. Ακόμα και παρελθόντων ετών, άντε. Καταργήθηκε με πέρυσι το 2016. 2015 και 2016. Για τη χρήση του 2015 όφιλε να τα είχε κάνει μέσα στο 2016 πριν την υποβολή τη φορολογική του δήλωση. Δεν υπάρχει καμία. Τώρα θα πρέπει να κάνει για τη χρήση 2016 και ούτω καθεξής. Τα ενοίκια που δεν έχει εισπράξει, εφόσον τα πάρει σε επόμενες χρονιές, θα πρέπει να τα δηλώσει στη φορολογική του δήλωση τότε και να τα φορολογηθεί με τους συντελεστές που θα ισχύουν. Εμ ο άνθρωπος δεν έχει εισπράξει, εμ θα πρέπει να κάνει έξοδα στα δικαστήρια γιατί, για το αυτονόητο, για ανίσπρακτα μισθώματα, τα οποία για να μην φορολογηθεί τώρα. Βλέπει. Ναι. Καλησπέρα σας, κυρία Αλεξάνδρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ο γιος μου έχει πάρει ένα δάνειο, εξαιρετικό. Όμως, είναι στο όνομα του το ακίνητο, εξ ολοκλήρου. Τι είναι το ακίνητο? Μισό λεπτάκι, δεν σας ακούσαμε καθαρά, συγγνώμη. Ο γιος σας έχει πάρει ένα δάνειο, το οποίο το ακίνητο είναι στο όνομά του? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Όμως, εγώ, η μητέρα του, έχω μπει συνοφιλέτη. Είστε εγγύητρια, ναι. Συνοφιλέτη. Συνοφιλέτη, ναι, ναι, ναι. Ο άντρας μου είναι εγγυητής. Ναι. Τώρα που ο γιος μου αδυνατεί να πληρώσει το δάνειο, όλο το δάνειο το πληρώνω εγώ. Μάλιστα. Μπορώ εγώ τώρα να βάλω τη φορολογική μου δήλωση ότι το πληρώνω μόνο με το δάνειο εξ ολοκλήρου, θα πληρώσω φόρο δωρεάν το γιο μου. Μάλιστα. Τώρα γίνεται, έπεσε όλο το βάρος, το πληρώνει η μητέρα, τι γίνεται αυτό και φορολογικά τι γίνεται και αν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο, Αριάδνη μου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που πληρώνει όλη τη δόση, καταρχήν είναι συνοφιλέτης, ευθύνεται εις ολόκληρον με το γιο. Εάν πληρώνει ολόκληρη τη δόση, φαντάζομαι ότι φορολογικά, από τη στιγμή που είναι συνοφιλέτης και όχι εγγύητης, επειδή έχετε ευθύνη εις ολόκληρον, δηλαδή ό,τι χρωστάει ο γιος χρωστάτε και εσείς, μην το βλέπετε ότι είστε δύο και άρα ο καθένας χρωστάει τα μισά και τα άλλα μισά τα χρωστάει ο άλλος, άρα εσείς φορολογικά μπορείτε να το δηλώσετε. Ο σύζυγος δεν μπορεί να δηλώσει κάτι, γιατί αν το δηλώσει ο σύζυγος είναι δωρεά και αυτά θα σας τα πει η κυρία Σάντρα Γεράγγελου για το τι φορολογία υπάρχει. Το φορολογικό τώρα λοιπόν. Ναι. Αυτό σας το είπε πολύ ωραία η κυρία Νούκα. Πάμε να δούμε από την κυρία Γεράγγελου τι γίνεται φορολογικά. Θα πρέπει να προσέξει εφόσον δηλώσει το ποσό των τοκοχρεωλήσια που πληρώνει, εάν το καλύπτει με το εισόδημά της, διότι υπάρχει και το θέμα να υπάρξει θέμα τεκμηρίου, δηλαδή εσείς έχετε εισόδηματα για να καλύψετε τις. Το καλύπτω. Εγώ το καλύπτω. Εφόσον το καλύπτετε, δεν θα έχει και πρόβλημα με το τεκμήριο. Όπως ανέφερε και η κυρία. Και ας είναι το ακίνητο στο όνομα του γιού μου. Άλλο το δάνειο, άλλο το ακίνητο. Το ακίνητο είναι στο όνομα του γιού σας, μιλάμε μόνο για το δάνειο. Αυτό δεν έχετε πρόβλημα, γιατί ούτως ή άλλως είστε και συνοφιλέτης. Και καλό θα ήταν να πάρετε και μία βεβαίωση, αν φυσικά χορηγεί η τράπεζα, ότι εσείς εξοφλείτε το δάνειο. Μάλιστα. Όχι, η τράπεζα μου δίνει βεβαίωση για τα δύο ονόματα. Δεν έχει σημασία, θα το χρησιμοποιήσετε αυτό. Μπορείτε να τα δηλώσετε εσείς στη φορολογική δήλωση και να μην τα δηλώσει ο ιός. Αν τυχόν τεθεί ποτέ θέμα ελέγχου, αν έχετε τα παριστατικά ότι από το δικό σας λογαριασμό φεύγει η δόση του δανείου ή έχετε το παριστατικό ότι εσείς πήγατε στην τράπεζα και το πληρώσατε, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να διαπραγματευτεί για κάτι καλύτερο η κυρία μπορεί. Να διαπραγματευτεί για κάτι καλύτερο. Ναι, βεβαίως μπορεί, αν έχει τα κριτήρια για να μπορέσει να γίνει έστω ένα κούρεμα επιτοκίου και άρα αυτό να σημαίνει μικρότερη δόση. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως μπορεί να πάει στην τράπεζα και επικαλούμενη τον κώδικα δεοντολογίας να μπορέσει να μειώσει την οφειλή της. Μέχρι που κάποια στιγμή, όταν θα ψηφιστεί το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών, θα πρέπει ο κόσμος από εκεί και πέρα πραγματικά να διεκδικήσει το κούρεμα και του κεφαλαίου, δεν το συζητάμε καν. Γιατί φαντάζομαι ότι αγωνίζεται όπως αγωνίζονται και πάρα πολλοί άλλοι για να μπορέσουν να δώσουν, να πληρώσουν τις δόσεις. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Ακία. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Βεβαίως, την ερώτησή σας. Λοιπόν, έχω ένα διαμέρισμα που το νοικιάζω στην Airbnb. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ένα διαμέρισμα το οποίο νοικιάζω στην Airbnb. Είναι μια εταιρεία, διεθνής εταιρεία, η οποία μου στέλνει ξένους
που νοικιάζει το σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα τα ενίκια, ό,τι έχω εισπράξει τέλος πάντων από την εταιρεία αυτή, θέλω να τα δηλώσω στην εταιρεία. Θέλω να τα δηλώσω στη φορολογική μου δήλωση. Εν τω μεταξύ ο λογιστής μου λέει ότι δεν υπάρχει κωδικός για να μπορεί να μπει να γράψει αυτά τέλος πάντων τα χρήματα που έχω εισπράξει. Τι μπορώ να κάνω. Θα τα δηλώσετε στο Ε2 σαν εισόδημα από ενίκεια. Όντως, δεν σας ακούω. Ναι, θα τα δηλώσετε στη φορολογική σας δήλωση ως εισόδημα από ενίκεια. Όντως όμως δεν έχει ανοίξει η εφαρμογή. Ο νόμος έλεγε ότι θα ανοίξει εντός του έτους η εφαρμογή στις περιπτώσεις αυτές τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Θα υπάρχει ένα μητρό ιδιοκτητών με κάποιες προϋποθέσεις όπου θα δηλώνουμε ποια ακίνητα εκμισθώνουμε, τι εισοδήματα εισπράττουμε. Φυσικά έχει κάποιες χρονικούς περιορισμούς. Δεν υπάρχει τέτοια εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά, τα εισοδήματα που έχει εισπράξει από το ακίνητο αυτό θα πρέπει να το δηλώσει στη φορολογική του δήλωση εισόδημα από ενίκεια. Τα ενίκια, σε ποια ενίκεια πρέπει, στο Ε2 να το δηλώσω. Δεν υπάρχει χωριστός κωδικός, δεν υπάρχει κάποιος ξεχωριστός το κωδικός. Το λέει ο λογιστής. Και ναι. Πού θα το δηλώσω εγώ. Στο Ε2. Στο Ε2 θα γράψω το εισόδημα, έτσι. Ακριβώς. Όχι αναλυτικά τώρα, μια μέρα εδώ, πέντε εκεί. Μη στεναχωριέστε και ο λογιστής σας θα μαζέψετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 875-5000-878. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Αριάδνη μου, Σάντρα και Γιώργο, βλέπετε την μεγάλη αγωνία που έχουν οι φορολογούμενοι, οι ασφαλισμένοι. Πάμε και στον κύριο Παύλο. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Παύλο. Θα ρωτήσω για τις τράπεζες αυτό που θα ψηφιστεί, που λέτε για το ακαταδίωκτο των στελεχών. Πότε προβλέπετε, υπάρχει κάτι? Μόλις ψηφιστεί ο εξοδικαστικός τέλη του μήνα, μετά από ακριβώς ένα μήνα έρχεται νέο νομοθέτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εκεί θα είναι το ακαταδίωκτο, θα νομοθετηθεί το ακαταδίωκτο και το ανεύθυνο των στελεχών, βέβαια πάντα μέσα σε όρια, δεν το συζητάμε αυτό, σχετικά πλαίσια. Οπότε περίπου θα το υπολογίζουμε γύρω στα τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σάντρα μου, πριν σε αποδεσμεύσουμε, να μείνουμε λίγο και στους νέους φορολογικούς συντελεστές. Μιλάμε για τα εισοδήματα τώρα του 2016 και τι αλλαγές θα έχουμε στα εκαθαριστικά μας. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και πάμε πλέον σε προκαταβολή φόρου από 75% σε 100%. Έχουμε αλλαγή στους συντελεστές στη φορολόγηση ενοικίων από δύο συντελεστές 11 και 33. Δεν θέλω μετά για τα υψηλότερα. Πάμε σε τρεις συντελεστές 15, 35 και 45%. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να περιμένουν λίγο φουσκωμένα καθαριστικά και αυτό γιατί άλλαξε το αφορολόγητο και η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης στα μέσα της χρονιάς. Δεν έχουν παρακρατηθεί όμως ούτε ο φόρος μισθωτών ούτε η εισφορά αλληλεγγύης αναδρομικά από τον Ιανουάριο, άρα αυτή η διαφορά θα βεβαιωθεί με τα εκαθαριστικά και βέβαια η νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία θα φέρει μικρές επιβαρύνσεις στα πιο μεγάλα εισοδήματα και μια πολύ μικρή μείωση στα μεσαία. Σάντρα Ιρέγγλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση και βεβαίως για τα δάνειά μας, υπάρχει λύση για το κομμάτι του ασφαλιστικού μαζί με τον Γιώργο τον Κουτσούκο και την Αριάδνη την Νούκα. Έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις. Συζητούσαμε πριν τι γίνεται και με τα δάνειά μας. Βλέπουμε ότι σχηματίζονται ουρές, Αριάδνη, για να κάνουν αποποίηση της κληρονομιάς. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους. Πραγματικά παίρνουν, ρωτάνε για τα ποσοστά, τι περιθώριο έχουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν.
περιουσίες γενιές πριν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συντηρήσουν, δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και οι ουρές είναι πραγματικά, τις κοιτάς και σε πιάνει να δακρύσεις, να κλάψεις, να, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Είναι καταρχήν τραγικό το ότι ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει μια αποποίηση κληρονομιάς που συνήθως είναι, ξέρεις, στο πατρικό σου σπίτι. Ακριβώς. Που είσαι και πολύ συναισθηματικά δεμένος. Και αναγκάζονται να κάνουν αυτό το πράγμα. Καταρχήν να δώσουμε μία συμβουλή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μετά θα σου πω την άποψή μου, Σοφία. Λοιπόν, η συμβουλή είναι ότι όταν έχουμε έναν θάνατο πρέπει να ερχόμαστε άμεσα σε επαφή με τους άμεσους συγγενείς, πρώτου βαθμού συγγένειες, δηλαδή παιδιά, σύζυγους, γονείς, να τους ρωτάμε αν θα κάνουν αποποίηση. Γιατί αν κάνει αποποίηση η σύζυγος ή τα παιδιά ή οι γονείς, έτσι, του θανόντα, mm-hmm. απευθείας έρχεται η τρίτη τάξη μέχρι και πρώτα ξαδέρφια. Αυτός, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις να αποποιούνται οι πρώτοι και να μην υπάρχουν και καλές σχέσεις μεταξύ τους και να έρχεται το βάρος στους δεύτερους και μάλιστα μετά από χρόνια. Και ειδικά τα φορολογικά που δεν έχουν και εντάξει, σχεδόν δεν παραγράφονται ποτέ. Ακριβώς, εισαγωγικά. Έτσι. Λοιπόν, άρα το πρώτο που κάνει ο κόσμος όταν μαθαίνει ότι υπάρχει ένα θάνατος πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια επικοινωνία με τους άμεσους συγγενείς. Γιατί αν αυτοί αποποιηθούν, έρχεται το βάρος πάνω μας. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τι χρονικό περιθώριο έχω? Είναι τέσσερις μήνες. Από τότε που θα αποβιώσει κάποιος και μετά για τη δεύτερη, τρίτη τάξη είναι 4 μήνες από την αποποίηση του προηγούμενου ή από τη γνώση όταν θα μάθεις. Δηλαδή αν κάποιος συγγενής ζει στην Αμερική, να πω έτσι, και δεν γνωρίζει ότι πέθανε ο Χ, συγγενής, δεν ξεκινάει η προθεσμία του. Ωραία. Μα είναι από τη γνώση, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν είναι στην Ελλάδα ή είναι στο ίδιο μέρος ή οτιδήποτε, είναι 4 μήνες από τη στιγμή που θα αποποιηθεί η προηγούμενη τάξη. Τώρα, στο θέμα των αποποιήσεων, εγώ έχω άποψη πραγματικά και απορώ πώς αφήνουν να συμβαίνει αυτό το πράγμα ενώ ξέρουν ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τους φόρους όλους αυτούς. Καταρχήν, είναι τραγικό αυτό που άκουσα χθες, ότι δώστε, λέει, τα κίνητρα για να πληρώσετε το φόρο κληρονομίας. Εγώ όταν το είδα, το κοιτούσα και λέω, δεν βλέπω καλά. Εξωφρενικό. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, σε ένα σπίτι, ο φόρος κληρονομίας είναι ένα χι ποσοστό, έτσι, 30-40% πόσο είναι. Δηλαδή, θα δώσεις ένα σπίτι των 100.000, γιατί, ας πούμε, σου βγαίνει ένας φόρος, ξέρω εγώ, 30, 20, 10, πόσο βγαίνει. Για να μπορέσεις να πληρώσεις. Και δεν παίρνεις τα υπόλοιπα πίσω, ούτε σου συμψηφίζει τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Το χαρίζεις. Δηλαδή, ήρθε το δημόσιο που έχει την απίστευτη υποκρισία μέσα σε αυτές τις συνθήκες να πει τον κόσμο: ξέρεις τι, έλα χαρισέ μου και τα κινητά σου, γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις το φόρο κληρονομίας που σε έφερα εγώ σε αυτή την κατάσταση. Πρώτον. Και δεύτερον, απορώ γιατί μέσα σε αυτή την οικονομική φοβερή κατάσταση που περνάει η χώρα και όλοι οι Έλληνες πολίτες, σε αυτούς που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν, όχι αυτοί που έχουν και εμφανίζονται ότι δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν κάνουν μία αναστολή του φόρου, καταβολής του φόρου κληρονομίας, έτσι ώστε ο κόσμος να μην αποποιείται την κληρονομιά που του έρχεται. Για μένα είναι τραγικό. Τραγικό. Άντε, όταν ο άλλος έχει, όταν ο Θανών, ας πούμε, έχει χρέη, αντιλαμβάνομαι ότι αποποιείσαι, που θα αποποιούσουν ούτως ή άλλως, είτε υπήρχε ή δεν υπήρχε περιουσία. Αλλά όταν μου έρχεται εμένα μια κληρονομιά, την οποία θέλω να αποποιηθώ, γιατί είναι το σπίτι που μεγάλωσα, να μου λέει το κράτος, έλα χάρισέ το μου, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει φόρο κληρονομίας. Όχι, αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα. Δηλαδή, απορώ πώς τα ξεστομίζουν κιόλας. Μετά τον κύριο Βασίλη θα συζητήσουμε και για τον, αυτό που είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι υπάρχει συνολική ρύθμιση χρεών με τον εξωδικαστικό, όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται και με τις συντάξεις χειρίας και με τις αναπηρικές, αλλά και με τις επικουρικές συντάξεις, Γιώργο μου. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη. Καλησπέρα σας. Ήθελα τον κύριο Ξεβλέλη. Ναι, είναι ο κύριος Κουτσούκος σήμερα. Πείτε μας. Καλά, ναι. Για καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω, εγώ έχω βγει στη σύνταξη, ναι, από το 2006 από το Τσάν. Ναι. Εν τω μεταξύ έχω 6,5 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, έχω 3 χρόνια επισκευές στο Πέραμα και 22 χρόνια στο Τσάν. Βγήκα στη σύνταξη με 80% αναπηρία. Αυτή τη στιγμή έχω 67% και είμαι 66 χρονών. Κλείνω τώρα τα 66.
αλλάζει τίποτα σε μένα, ναι. Κοιτάξτε, γενικότερα θα γίνει ένας επανεπολογισμός συντάξεων που θα αφορά όλες τις κατηγορίες, δηλαδή και γύρατος και αναπηρίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα ξαναπεράσετε επιτροπή. Όχι, επιτροπή δεν ξαναπερνάω. Δεν ξαναπερνάω. Διότι έχω... Είναι φόρου ζωής. Είναι φόρου ζωής. Υπάρχει λοιπόν στο προσκήνιο το θέμα του επανυπολογισμού. Επομένως, αυτό που θα τεθεί πάλι σε κρίση θα γίνει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα το 2019. Επειδή θεωρείστε παλιός συνταξιούχος, το δικαίωμά σας θα ξανακριθεί, όχι βέβαια για το αν θα λάβετε σύνταξη, γιατί αυτό μονιμοποιήθηκε, αλλά το 2019 θα επανυπολογιστεί το ποσό. Η σύνταξή μου αυτή. Ναι, θα επανυπολογιστεί η σύνταξή σας, γιατί θα μπουν πλέον ως νέα δεδομένα τα καινούργια τα οποία θα ψηφιστούν τώρα την προσεχή περίοδο. Μάλιστα. Η σύνταξή μου αυτή τη στιγμή... Ναι. Είναι η σύνταξή μου αυτή τη στιγμή είναι 408 ευρώ. Αναπηρική, όταν την κάνω γύρατος, μόλις κλείσω τα 67, δεν θα ανέβει πάλι. Κοιτάξτε, ως σύνταξη γύρατος, προφανώς και θα ανέβει, γιατί τώρα το ποσό της σύνταξής σας το επηρεάζει το γεγονός ότι έχετε το ένα ποσοστό, το οποίο χαμηλώνει το ποσό, δηλαδή είναι το 67%. Αν μετατραπεί λοιπόν σε γύρατος, τότε μιλάμε για πλήρη σύνταξη, οπότε θα πάρετε μεγαλύτερο μερίδιο τουλάχιστον στο κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Γιατί τώρα περικόπτεται λόγω του ποσοστού. Σας συμφέρει δηλαδή η μετατροπή σε σύνταξη γύρατος που θα γίνει, όμως όπως σας είπα, θα πρέπει να δούμε τι δεδομένα θα διαμορφωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί η σύνταξή σας θα τεθεί σε νέα κρίση, όπως σας είπα, το 19. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να απαντήσουμε και σε μηνύματα που έχουν έρθει. Ο κύριος Γρηγόρης που μας ρωτάει, επειδή έφυγε μόλις η κυρία Γεράγγελου, μας λέτε για ένα ποσό λοιπόν μέχρι 10.000 ευρώ για το χτίσιμο το φορολόγιο του, θέλουμε ένα 10%, αλλά εσείς είστε συνταξιούχος, άρα αν το εισόδημά σας είναι μέχρι 10.000, θέλετε το 10%, από εκεί και πάνω είναι στο 15%. Εσείς όμως με το ποσό μας αναφέρετε είστε στο 10%. Συνεχίζουμε με επόμενη. Είμαι συνταξιούχος του ΟΤΕ. Μετά τις περικοπές παίρνω κύρια 1213 και επικουρικό 245. Μήπως μπορείτε να μου πείτε πόσο θα είναι η προσωπική διαφορά? Λοιπόν, εδώ είναι μια περίπτωση που υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 1000 ευρώ, αν τελικώς καθιερωθεί. Επομένως, τίθεται ζήτημα σημαντικής μείωσης της προσωπικής διαφοράς. Για να δούμε την προσωπική διαφορά, πρέπει να έχουμε εικόνα των αποδοχών, τις οποίες λάμβανε πριν την έξοδό τους σε σύνταξη. Πάντως, είναι γεγονός, πάντα επιμένω σε αυτό, ότι θα εξεταστεί το άθροισμα, κύριε και επικουρικής. Ναι, γιατί ο κύριος μας λέει για καθαρά ποσά 1213. Άρα, και σημαίνει, λέει και 200... Άρα σημαίνει ότι το μεικτό θα είναι παραπάνω. Ακριβώς. Άρα, όπως καταλαβαίνει η Σοφία, εδώ οι μειώσεις κυμαίνονται τουλάχιστον μεταξύ 20 και 40% στο θέμα της προσωπικής διαφοράς. Πιστεύω ότι θα επηρεαστεί αρκετά η δική του περίπτωση. Βέβαια, θα κρατηθεί ασφαλώς πάνω από το όριο των 1.000 ευρώ, αλλά θα είναι κάτι λίγο παραπάνω, εκτιμώ. Είμαι εγγύτρια σε ένα δάνειο, αν μπορώ να διαπραγματευτώ μόνη μου και να μπω στον νόμο Κατσέλη, Αριάδνη. Φυσικά. Φυσικά μπορεί να μπει στον νόμο Κατσέλη, εφόσον φαντάζομαι ότι, για να το ρωτάει η κυρία, ότι δεν πληρώνει οφειλέτρια. Έτσι, γιατί αν πληρώνει οφειλέτρια, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν το αναφέρει, αλλά αν δεν πληρώνει οφειλέτρια, σαφώς και εφόσον πληρεί τα κριτήρια εκείνη του νόμου Κατσέλη, να εισέλθει και να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, γιατί αυτό θα τη βοηθήσει και να κουρέψει την οφειλή και να μπορέσει να αποπληρώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Εάν τώρα δεν έχει τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη, μέσω του εξοδικαστικού, επίσης με βάση τα εισοδηματικά της κριτήρια, μπορεί να πάει σε μία ρύθμιση του δανείου της και να μειώσει και δόσεις και κεφάλαιο κτλ. Μετά τον κύριο Γιώργο έρχομαι για να συζητήσουμε για τον κύριο Παπαδημητρίου και για τη ρύθμιση των οφειλών για τον εξοδικαστικό. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Για μένα μιλάτε? Βεβαίως. Με μένα μιλάτε? Ναι, την ερώτησή σας, κύριε Γιώργο. Μπράβο, ωραία. Ήθελα να σας κάνω μια ερωτησούλα. Είμαι συνταξιούχος, αλλά παράλληλα παίρνω και μια σύνταξη από την Αμερική 170 ευρώ, σύνεση σύζυγός μου 80. Μάλιστα. Είμαι υποχρεωμένος να τα δηλώσω και εδώ αυτά στην Ελλάδα ή...
Κανονικά πρέπει να δηλωθούν. Πρέπει να δηλωθούν και τα εισόδηματα αυτά. Βεβαίως. Όποιο εισόδημα, ναι. Από την Αμερική. Ναι. Πρέπει να δηλωθεί. Πολύ ναι. Το είχατε δεν το είχατε κάνει εξ αρχής αυτό. Φαντάζομαι ότι τώρα... Τώρα πρόσφατα, κατά δύο χρόνια που χρηματοδοτούμε από την Αμερική. Επειδή πλέον γίνεται ένας παγκόσμιος έλεγχος των εισοδημάτων, ναι. Θα πρέπει και αυτά τα εισοδήματα, δυστυχώς, υποπιά είναι ότι είναι ένα εισόδημα το οποίο προέρχεται από μια πηγή που δεν είναι στο εσωτερικό, όμως ως παγκόσμιο εισόδημα τίθεται κανονικά υπό έλεγχο. Μάλιστα, και το ένα μικρή σύνταξη. Εγώ υπάρχει θέμα με φορολόγητο, που λένε. Κάτι άλλο μπορώ να σας ρωτήσω? Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε. Έχω μια εταιρεία, είχα μια εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, η οποία το 2006 είχαμε πλεόνασμα από το ΦΠΑ περίπου τα 50.000. Δηλαδή, είχαμε κάνει έσοδα 150.000 από ΦΠΑ, αλλά όμως τα έξοδα μου ήταν περίπου τα 80.000. 80.000. Και μου κράτησε το κράτος περίπου 30.000, μου είχε πει ο λογιστής μου. Ότι 30.000 λέμε στην πιστωτικό. Προχθές που κάναμε τελευταία για να πουλήσουμε ένα διαμέρισμα, μου λέει ο λογιστής ότι αυτά, λέει, επειδή δεν τα δηλώσαμε 3 χρόνια μετά το 2006, χάνονται, λέει, τα χρήματα. Είναι έτσι? Θα την κρατάμε την ερώτησή σας. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Θα απαντήσουμε αύριο αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ερωτήσεις που δεν θέλω να ανοίξω αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και το φορολογικό που θα το δούμε αύριο. Και έχουν έρθει και πολλές ερωτήσεις και με ανάλυση κεφαλαίου. Θα τα δούμε αύριο αναλυτικά. Τις έχουμε κρατήσει τις ερωτήσεις σας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε τις οφειλές μας. Ο Γιώργος Παπαδημητρίου σήμερα μας είπε ότι έχουμε ρύθμιση οφειλών στον εξωδικαστικό. Τελικά τι γίνεται? Πρέπει να είναι χαρούμενες όλες οι επιχειρήσεις που μπαίνοντας θα μπορέσουν να ρυθμίσουν, και τι οφειλές μπορούν να ρυθμίσουν, Αριάδνη μου? Θα μας τα πεις αναλυτικά, γιατί τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι χαρούμενες σε μια άλλη χώρα. Λοιπόν, σοβαρευτώ λοιπόν και να πω το εξής. Να πούμε και τα κριτήρια, να πούμε και τις προϋποθέσεις, να πούμε βεβαίως και τι γίνεται με αυτές τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που ακούμε. Ναι. Λοιπόν, το νομοθέτημα αυτό, καταρχήν να πούμε ότι το περιμένουν ως μάνα εξ ουρανού οι επιχειρήσεις, διότι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Και εάν δεν αλλάξει κάτι στο νομοθέτημα κατά την ψήφισή του, όταν θα έρθει στην Ολομέλεια. Τώρα θα περάσει από τις επιτροπές άμεσα. Αύριο, νομίζω, μπαίνει σε επιτροπές για να πάει τελικά στην Ολομέλεια τέλη του μήνα. Δεν θα έχουμε μεγάλο ποσοστό προστασίας των επιχειρήσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Σήμερα, στη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Παπαδημητρίου είπε ότι ο στόχος είναι να προστατευτούν 400.000 επιχειρήσεις. Όταν ρωτήθηκε, έχετε κάνει μία μελέτη, πόσες επιχειρήσεις, ωραία, ο στόχος είναι αυτός, πόσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια που έχετε βάλει μέσα στο νομοθέτημα, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι. Βάζω κριτήρια μέσα σε ένα νομοθέτημα, όταν έχω κάνει μία εντελεχή έρευνα, μελέτη, παύλα μελέτη, και λέω ότι με αυτά τα κριτήρια αυτές οι επιχειρήσεις θα προστατευτούν. Ακριβώς. Η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε. Βγαίνουν λοιπόν τα τραπεζικά στελέχη που έχουν εικόνα μέσα από την δραστηριότητά τους, πριν, όταν τέλος πάντων διέρευσε για πρώτη φορά το νομοθέτημα του εξαδικαστικού, και κάνανε λόγιο για 8 στους 10 ότι θα μείνουν απροστάτευτοι. Εγώ λέω 9 στους 10, αλλά εγώ θα πω ότι λένε και τα τραπεζικά στελέχη. 8 στους 10. Άρα, τι κάνουμε γι' αυτό? Κλείνουμε τα μάτια και φέρουμε έναν εξαδικαστικό ο οποίος εν τέλει τι θα κάνει, μια τρύπα στο νερό, από τους 2 ή 10 και οι άλλοι 10 τι? Γιατί εδώ τώρα μιλάμε ότι όποιος δεν μπει στον εξωδικαστικό να μπορέσει να προστατευτεί, να κουρέψει τα δάνεια, εφόσον είναι βιώσιμος, για να πάει στο παρακάτω, έχει τελειώσει το ζήτημα. Έτσι, το οξυγόνο βγαίνει ακαριαία, η επιχείρηση κλείνει, οι θέσεις εργασίας τελειώνουν και έχουμε διπλό κακό. Ένα, δημιουργούμε μια ανεργία από τους ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων. Ακριβώς. Και μια δεύτερη ανεργία από τις θέσεις εργασίας. Για να δημιουργηθεί όμως μια θέση εργασίας, χρειάζονται ένα σοβαρότατο, έχει σοβαρότατο κόστος η δημιουργία μιας θέσης εργασίας. Άρα λοιπόν, καλό είναι από τη στιγμή που όλοι οι φορείς φώναξαν για τον εξωδικαστικό. Οι πάντες, ΕΒΑ, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικά επιμελητήρια, οι πάντες φώναξαν για αυτόν.
τα ίδια τα τραπεζικά τα στελέχη. Εμείς οι δικηγόροι όσοι ασχολούμαστε με το θέμα, η αγορά γενικά φωνάζει ότι ο εξοδικαστικός δεν θα έχει αποτέλεσμα. Άρα τι κάνουμε? Γιατί το επόμενο βήμα είναι η πώληση των δανείων. Εδώ έχουν αναλάβει μια συγκεκριμένη υποχρέωση οι τράπεζες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο SSM από πάνω είναι με τον σε εισαγωγικά βούρδουλα και μειώστε τα δάνεια, μειώστε τα δάνεια. Κάνει, η στόχευση της μείωσης των δανείων είναι εξαιρετικά μεγάλη. Άρα, αν δεν κλείσουν μέσω του εξοδικαστικού, η επόμενη κίνηση είναι η πώληση των δανείων. Τι θα γίνει τώρα? Θα έχουμε αφιλινισμό καταρχήν ελληνικών, όλων, όχι όλων, αυτών των πολλών ελληνικών επιχειρήσεων που δεν μπορέσουν να αρθιμήσουν τα δάνεια. Και προσέξτε τώρα τι άλλο θα συμβεί. Ότι μέσα σε αυτά τα δάνεια, δυστυχώς αυτή τη χώρα, επειδή δεν υπάρχουν ούτε εποπτείες, ούτε τι να πω τώρα, οι επιχειρηματίες, τραγικό και παγκόσμια πρωτοτυπία, mm-hmm. οι επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν ένα δάνειο ή και όταν το σύναπταν, βάζανε προσωπική εγγύηση, δηλαδή βάζανε την υπογραφή τους οι επιχειρηματίες προσωπικά. Αυτό σημαίνει τι? Ότι πλέον γι' αυτό το δάνειο έχει μεγάλο κίνδυνο το σπίτι του επιχειρηματία. Αυτό ξέρετε, στο εξωτερικό απαγορεύεται. Να απαγορεύεται, ναι. Το κάτι πει. Όμως το οποίο το έχουν κάνει, ναι. Εδώ βέβαια. Εδώ όμως είναι ο κανόνας. Άρα εδώ δεν μιλάμε μόνο για τις επιχειρήσεις, εδώ μιλάμε και για τα σπίτια των Ελλήνων επιχειρηματιών. Ανεξάρτητα αν έχουν πάρει ένα στεγαστικό ή όχι δάνειο για αυτό το σπίτι. Mm-hmm. Είναι το σπίτι που δεν είχε δάνειο, το οποίο το έβαλε γιατί η τράπεζα πίεζε να το βάλει προσημείωση ή να μπει ο ίδιος εγγυητής για να μπορέσει να του κάνει μια αναχρηματοδότηση, μια ρύθμιση όταν ήρθαν τα χρόνια της κρίσης ή και εξ αρχής κάποιοι. Λοιπόν, αυτά δεν τα βλέπει κανείς. Δηλαδή, στο τέλος αρχίζουμε να πιστεύουμε αυτά που διαρρέουν, ότι γίνεται όλο αυτό επίτηδες για να φελληνιστούν τα πάντα μέσα σε αυτή τη χώρα. Ήδη η δημόσια περιουσία είναι, γνωρίζουμε, στο υπερταμείο, και η ιδιωτική θα φύγει κάπως έτσι. Και μάλιστα θα φύγει κομψοχρονιά. Η πολύ απλή λύση, Αριάδνη μου, γιατί τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσιάζεις, όπως είναι, έτσι όπως τα. Σοφία, έτσι είναι. Ακριβώς, έτσι όπως είναι. Έτσι όπως τα λες, που είναι πολύ κατανοητά, γιατί έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η λύση είναι πολύ απλή. Κούρεμα δανείων, γιατί και η πώληση, το να δοθεί το δικαίωμα προτεραιότητας στον δανειολήπτη έναντι το ΦΑΝΤΣ. Αυτή η στόχευση είναι κούρεμα δανείων. Και να σου πω και κάτι, εμένα με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν βλέπουνε ότι είναι αδιέξοδη η κατάσταση. Είναι δυνατόν, δηλαδή δεν αντέχει στη λογική όλο αυτό το πράγμα. Είχα εγώ 2.000 ευρώ εισόδημα. Είχα και μια δόση δανείου 600-700 ευρώ. Ζούσα μια χαρά. Έχω τώρα εισόδημα 1.000. Πώς θα την πληρώσω τη δόση 600-700. Ακριβώς. Αυτό που το οποίο συζητάμε πολλές φορές. Αλλάξαν τα δεδομένα. Αλλάξαν τα δεδομένα. Και το κόστος ζωής δεν έχει μειωθεί. Παραμένει. Να πεις ότι μπορώ, θα δώσω τα 600-700 και θα μπορέσω να ζήσω πολύ ωραία, να διαβιώσω, να επιβιώσω με 400 ευρώ. Ξέρουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Άρα τι κάνουμε? Εθελοτυφλούμε, κλείνουμε τα μάτια εντελώς στις στις υποχρεώσεις οι οποίες μείναν ίδια, και όχι μόνο μείναν ίδιες, δεν συζητάμε για τα φορολογικά που έχουν επιβληθεί τα πάντα, και τα εισοδήματα, δηλαδή τα δικαιώματα του εργαζομένου, ενός προς το μισθό του ή του συνταξιούχος προς τη σύνταξή του ή του ελεύθερου επαγγελματία, γιατί όλα είναι μία αλυσίδα. Εντάξει. Έχουν πάει στον πάτο της θάλασσας και αυτοί λένε πληρώσε τις υποχρεώσεις είναι. Δεν γίνεται να πληρωθούν. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται να πληρωθούν. 4,5 εκατομμύρια Έλληνες, θα δώσουμε 2-3 στοιχεία για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί πάντα 4,5... μιλάμε με αριθμούς και με τα. Ακριβώς αυτό που λέμε. Λένε την αλήθεια. Πάντα λένε την πάντα. Αλήθεια. Ναι. 4,5 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν στην εφορία. Ωραία. 110 δις είναι τα κόκκινα δάνεια. 108, πόσο. Λοιπόν, 60. Λοιπόν, και 2,2 εκατομμύρια χρωστούν στη ΔΕΗ. Αυτά τα στοιχεία δεν λένε τίποτα. Μην αρχίσω και από και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα ο Έλληνας δεν ξύπνησε μια μέρα και λέει: εγώ δεν πληρώνω. Δεν μπορούν να πληρώνουν. Τι θα γίνει τώρα? Θα πάρουν όλες τις περιουσίες? Και το άλλο το τραγικό, το ότι οι αξίες των ακινήτων έχουν πέσει κατά 50%. Και σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες, συγγνώμη, περιοχές χαρίζονται. Και κατά 70%. Και σου λέει, κοίταξε, χρωστάς 100. Όσο χρωστούσες και όταν πήρες. Ναι, το ακίνητο έχει πάει 50. Θα στο πάρω. Ακριβώς. Και θα συνεχίσει να χρωστάς άλλα 50. Εντάξει.
Επειδή έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις, αυτό που μας ρώτησε και ο κύριος για το πιστωτικό ΦΠΑ, θα δώσω εγώ αυτή την πληροφορία γιατί είναι πολλές ερωτήσεις, θα το δούμε όμως αναλυτικά αύριο και με τον Ηλιάτο Χατζηγεωργίου, ότι αν το πιστωτικό ΦΠΑ δεν επιστραφεί μέσα στην τριετία, παραγράφεται ή δεν συμψηφιστεί. Θα τα δούμε όμως και αναλυτικά. Απλά ήθελα να σας δώσω αυτή την ερώτηση γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Βεβαίως τη δίνω εγώ, θα τη σχολιάσουμε αύριο και με τον κύριο. Αυτό είναι μια κατάσταση πραγματικά ασφικτική, πολύ αναλυτικά την παρουσιάσατε. Η οποία είναι ντυνόμενη και δεν έχει κάποιο σκοπό που να μπορεί κανείς με τη λογική. Σκοπός είναι ακριβώς. Υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να βρεθούν οι λύσεις οι οποίες είναι. Πρέπει να τις ακολουθήσουν αυτές τις λύσεις. Δηλαδή, μην εθελοτυφλούμε στην. Στο... Κυρία Αλεξάνδρα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, θα ήθελα να σας. Λοιπόν, να σας κάνω μία ερώτηση. Λοιπόν, εγώ. Είχα πάρει ένα δάνειο με τον σύζυγό μου, έτσι, μισό-μισό. Λοιπόν, μετά από ένα σημείο που του κόψαν τη σύνταξη, γιατί είναι συνταξιούχος, δεν μπορούσαμε και μπήκαμε στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο νόμος Κατσέλης βγήκε η απόφαση από το δεύτερο δικαστήριο, δηλαδή κατά 10.000 από 28 πήγανε 18 το 14, και λέει δεν βλέπει σχετική με μια διαφορά και μας έχει απορρίψει. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε λίγο. Γιατί μας έχουν απορρίψει από το νόμο, λέει δεν βλέπει ουσιαστική μείωση. Καταλάβατε. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν έχει και καλή επικοινωνία, σας απέρριψε την αίτηση υπαγωγής. Ναι, ναι, ναι. Με ποιο αιτιολογικό. Ότι? Ότι δεν είναι σημαντική η μείωση. Μήπως τα εισοδήματά σας ήταν τέτοια που μπορούσαν να πληρώσουν τη δόση, γιατί ξέρετε ότι στον νόμο Κατσέλη δεν μπορούν να μπουν όλοι. Μπαίνουν αυτοί που έχουν αδυναμία να πληρώσουν. Άρα, αν τα εισοδήματά σας ακόμα και μετά τη μείωση ήταν τέτοιου ύψους που μπορούσαν να πληρώσουν μία δόση, τη δόση του δανείου. Ορίστε. 1.300. Ωραία, πείτε μου, ήταν 1.300. Και, ναι, και η δόση του δανείου πόσο ήταν? 1.100. 1.100. Ναι. Δεν μπορεί κάτι άλλο, για κάποιον άλλο λόγο στο σώπερι. Δεν μπορεί να έχετε εισοδήματα 1.300 να έχετε δώσει 1.100. Ναι. Και να σας όταν, είπε... όταν πήραμε το δάνειο είχαμε εισόδημα 2.000. Ωραία. Και τα κόψαμε και τα πήγαμε στα 1.300. Ωραία. Άραγε, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι μου είπε και δικηγόρος, ο δικαστής πήρε που κάναμε το 12 με 14 μία ρύθμιση και πληρώναμε μόνο τους στόχους. Ωραία. 400 ευρώ. Ωραία. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να γίνει έστω και να πληρώνουμε 400 ευρώ, να γίνει κάποια μείωση, αλλά μας το έχουν απορρίψει τελείως. Να κάνετε έφεση. Δεν μπορεί να έχετε εισοδήματα 1.300, δώσει 1.100 και να λέει το... Μου κάνει εντύπωση, μήπως είναι κάτι άλλο. Αν είναι έτσι όπως μου τα λέτε όμως, είναι, ναι, αδιανόητο, είναι αδιανόητο να μην δικαιωθείτε από ένα εφετείο. Το θεωρώ αδιανόητο και μου κάνει, σας λέω, τρομερή εντύπωση. Αλλά αν δεν έχω τώρα έναν φάκελο δικογραφίας μπροστά μου. Τι να σας πω, ναι. Να πείτε λοιπόν να συνεργαστείτε με τον δικηγόρο σας, να κάνετε την έφεσή σας, γιατί πιστεύω ότι στο δεύτερο βαθμό θα δικαιωθείτε. Έτσι όπως μου τα λέτε. Ότι είναι 50-50. Έχει φοβηθεί και αυτή με την απόφαση. Προφανώς. Να μην σα πω τώρα, δεν μπορώ να κρίνω μία απόφαση από μία δικογραφία που δεν έχω δει ποτέ, αλλά με εισοδήματα 1.300 ευρώ είναι αδιανόητο η δόση να είναι. Η δόση σας να έχει παραμείνει στα 1.100 ευρώ. Απίστευτο. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά. Εξωπρενικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, τελευταία ερώτηση, αν μπορώ να δώσω ένα κίνητο για να ξοφλήσω την εφορία. Δεν ακούσαμε ούτε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τέτοιο. Αυτό που σκέφτονται είναι μόνο για το φόρο πληρονομίας. Και μάλιστα υπήρχε και μία έτσι διευκρίνηση ότι δεν πρόκειται ούτε για φόρο εισοδήματος, ούτε για οποιαδήποτε έμφυα π.χ. ούτε τίποτα. Είναι μόνο για το φόρο κληρονομίας αυτό που σκέφτονται να υλοποιήσουν και να νομοθετήσουν. Γιώργο μου, τελευταία ερώτηση σχετικά με τις επικουρικές. Κάποιοι βλέπουν φοβερές μειώσεις, θέλουν να τις δουν για 6 μήνες, τις βλέπουν μέχρι και σήμερα. Τι γίνεται, πού μπορούν να απευθυνθούν και τι να κάνουν. Δεν μπορεί κανείς επίσης να κατανοήσει τα ποσά που εισπράττουν οι συνταξιούχοι. Πρέπει να απευθυνθούν στα ταμεία. Στο ΕΤΕΑ συγκεκριμένα και να ζητήσουν μια ανάλυση των ποσών που καταβάλλονται κάθε μήνα, γιατί εκεί θα δουν και τις κρατήσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι επικουρικές συντάξεις μάλλον θα ψαλιδιστούν περισσότερο και
Είναι ένα θέμα το οποίο είχε συζητηθεί και παλιότερα, αν θα μπορέσουν να διατηρηθούν. Φαίνεται πως γίνονται ακόμα πιο ευαίσθητες. Μάλιστα. Είναι πιο εκτεθειμένες σε αυτές τις περικοπές που έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Ακολουθεί εκπομπή Πολιτική Οικονομία και στη συνέχεια SBC Live. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.